Αλλά αυτά ξέρεις τι πρέπει να κάνεις. Ναι, να τα. Πρέπει να έρθει. Α, λίγο... το βλέπω, ναι, το άνθρωπο, ναι. Και είναι εκεί, είναι σκάφη. Είναι ναι, ναι, ναι. Παμπάλια, αλλά πρέπει να τα γυρίσουμε πολύ καλά. Δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Πάλι το πήρες. Ναι, ναι. Θα το πάρω εδώ. Τι πού είναι ο Ζιος, περίμενε. Κάποια στιγμή να τα φτιάξω, να έρθεις να τα βγάλεις φωτογραφία όλα. Αυτός εδώ είναι ο Ζιός που λέμε. Τούτο το πράγμα. Α, εδώ που τα βάζανε στις σαγελάδες τα... Ναι, στις σαγελάδες. Ναι. Πώς λεγότανε είπες, πώς λεγότανε αυτό. Ζιός. Ζιός, ναι. Ζιός. Άρα λοιπόν, τούτες εδώ είναι που λένε οι λεγόμενες γούλες. Ναι, πώς, πώς τις είπα. Γούλες, γούλες. Γούλες, ναι. Που βάζανε στο λαιμό του να γελάνε. Ναι, ναι. Τούτα εδώ είναι τα βουστώματα που... Για να το δω, δείξε μου το πάλι. Κάτι, ναι. Βουστώμα. Ναι. Που το βάζανε, ξέρεις, ναι, το... Ναι, για να... Αλλά πρέπει να τα... Και τούτο εδώ τύπος ήταν, εδώ ήταν για το φούρνο, τι ήταν αυτό. Ναι, για το φούρνο. Ναι. Αυτός είναι πινακωτές. Αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα... Ναι. Να τα βγάλουμε, να τα... Δηλαδή για να τα... Ναι, για ναι. Να πάρεις καλά. Ναι. Αυτό έζει μόνο και βάλαν τα ψωμιά πάνω. Για το φούρνο. Ναι. Ωραία. Άγιε το άλλο, το άλλο δεν το βγάλεις. Ναι, ναι, ναι. Δεν είναι... Ναι, τα βλέπω. Βλέπεις. Ναι. Περίμενε να, να γύρισε και την άλλη. Γύρισε και την άλλη. Και τούτο. Αυτή πιο καλή, κατάλαβες. Και πώς τα λέγανε τούτα. Αυτές πινακωτές. Πινακωτές και ήτανε για ποιο λόγο. Για τι ψωμιά. Για ψωμιά, α, ωραία. Εδώ βάζαν τα ψωμιά. Και βάλανε πανιά κάτω. Ναι, ναι. Και βάζαν το ζυμάρι, κατάλαβες. Ναι, ναι. Και φούσκωνε και μετά είχαν ένα φουρνέρθιο, ένα μεγάλο πράγμα μακρύ για το φούρνο. Ναι, ναι. Τα βάζανε ναι. Πάνω και τα βάζανε στο φούρνο. Ωραία. Ωραία. Και τούτο εδώ. Ναι. Και αυτό για ψωμί. Αυτή είναι... Τετραγωνική. Ναι, τετραγωνική, αλλά δεν είναι χειροποίητη, κατάλαβα. Ναι, ναι, κατάλαβα, κατάλαβα. Κατάλαβα. Ωραία. Πολύ ωραία. Ήτανε σκάφη, του το ναι. Είπες. Σκάφη. Σκάφια. Σκάφη που ζούμεναν το ψωμί. Ναι. Και τούτο, ε. Ναι, ένα. Αλλά αυτή είναι χειροποίητη. Αυτή είναι χειροποίητη. Πρέπει να τη ναι, ναι. Γυρίσουμε. Το μαγκάλι. Ναι. Και γιατί ήταν αυτά. Για ψισταριά. Για ψήσιμο. Α, α, κατάλαβα. Αυτή είναι η χειροποίητη, είπες. Ναι. Και με τα χειρός, όταν είχε... Και αυτή σκάφη για τα αλεύρι. Για τα αλεύρι. Ναι. Ωραία, πολύ ωραία. Και τα πιο μικρά το ίδιο, ναι, τα πιο μικρά. Έχεις μουσείο εδώ, ένα μικρό μουσείο. Μπράβο, μπράβο. Πιανού ήταν εδώ του Γέρου Κατσιγιώργη ναι. Και είχε αλλοτριβείο. Παλιά. Παλιά, ναι, ναι, ναι. Τώρα, εγώ το θυμάμαι χάλασμα. Ναι, ναι, ναι. Και στις Άννα στη Τσιμίδηνα από κάτω. Ναι. Πού μένει η Άννα. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό παλιά ήταν από κάτω ήταν ένα ηλεκτροβείο. Ναι. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Είχε πολλά.
Γεια σας. Γεια σας. Γεια, σε βοηθήσω. Να πάμε, να πάμε. Εδώ πέρα πιανού ήταν αυτά τα σπίτια εδώ. Αυτό ήταν του Πάπου μου και Νικολή. Ναι. Του Τσουκάλα. Ναι. Ήταν. Τσουκάλικο, αλλά τα ναι. Αποτελέσματα πια. Πέσε μέσα. Ναι. Εδώ. Πώ είναι εδώ. Ναι. Εδώ. Πω, τα έχουν γαμίσει όλα. Εδώ βλέπω είναι καμένο το εδώ ξύλο. Τα έχουν γαμίσει όλα. Εδώ. Έλα εδώ. Πω, πω, πω. Εσύ και εγώ. Αυτό εδώ. Αυτό το πράγμα πρέπει να είναι. Για. Έκανες αυτόν τον μήλο. Το ξέρεις το... Ναι. Βαρύ πράγμα. Ήρθες και αυτήν την άλλη, στα ίσια. Ναι. Άτσι. Ναι. Δεν ξέρω αν είναι το ίδιο. Α. Αυτό, ναι. Α, το πήραν από το μήλο και το βάλανε εδώ. Ναι. Αυτοί τα μοιράσανε, κατάλαβες. Ναι, κατάλαβα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι τούτο το ίδιο. Νομίζω ότι είναι το ίδιο. Ναι, φαίνεται. Γιατί είναι ίσιο από μία πάντα και επελεκυμένο από μία πάντα. Ναι, ναι. Πω. Πρόσεχε. Ναι. Έχει και κάτι βίδες από πάνω εδώ. Έχει κάτι βίδες. Μάλλον είναι ναι. Το μίλι. Ναι. Πάει πολύ παλιό. Αλλά... Όχι, αυτός είναι ζυός. Ζυός, ναι. Αυτός είναι όπως έδειξα κάτω. Ναι. Ναι, ωραία. Να τα βάλω, πίσω μέσα. Τι εδώ πιανού ήταν. Τσουκάλικο. Τσουκάλικο, ναι. Του πάπου μου, του Νικολή. Του πάπου σου. Τώρα θα το βάλω μέσα. Εντάξει, ναι. Το όνομα μου είναι Τσουκάλας Νικόλαος. Ο πατέρας μου Μιχάλη Τσουκάλας του Νικολάου. Η μάνα μου ήταν το γένος Χιλά. Μαρκέλα, από τον πάπου μου τον Αντώνη. Τι άλλο θες να σου πω. Αδέρφια πόσα είχε. Αδέρφια έχω δει, το Γιάννη, το Τσουκάλα, δεν ναι. Ξέρεις. Το Λίνο που λένε. Ναι. Αδερφός μου είναι. Ποιος είναι πιο μεγάλος. Εγώ. Ναι. Κι άλλα αδέρφια, τα δύο αγόρια είσαστε. Ναι, τα δύο αγόρια. Ωραία. Εδώ
ζούσε ο πάπος μου ο Νικολής. Ναι. Ο Τσουγκάλας. Ναι. Δίπλα ήταν του Καλιάντα. Ναι. Το οποίο είχε γίνει ρήπιο. Από κάτω ήταν του ψώμα. Ναι. Και αυτό ήταν. Απέναντι ήταν ο... ο Χιλάς της Μαρίας, ο πάππος, η γιαγιά. Ναι. Ήταν ο Ηλίας ο Χιλάς, απέναντι. Ναι. Εδώ τούτο είναι το, ήταν το Αυλακία, τώρα τούτο το στήριο το δίπλα. Τι ήταν το όνομα του Αυλακία, τι ήταν το... Αυτός έχει πεθάνει τώρα, το έχουν πάρει τα παιδιά του. Πώς τον λέγανε, ναι. Το όνομά του, πώς ήταν. Ναι. Να με σκοτώσεις, δεν θυμούν. Δεν πειράζει. Σπίτι εδώ, τι ήταν. Παλιά, ναι. Τώρα είναι στάβλος. Τούτο ήταν του Ηλία του Χιλά. Ναι. Της Μαρίας του Ψαριανού του Μπάρμπα, της Χιάς. Τώρα το γύρο του ήταν λέει τον Αυλακία, δεν θυμούμαι. Του Τσαγκάρι. Ναι. Του πατέρα του. Του ήταν του σταμάτη του δράμου. Ναι. Του Νικολή του παπά Θοδωρή. Τούτο εδώ. Ο παπά Μιχάλη. Ναι. Τούτο του Κατσούλα. Ναι. Τούτο εδώ που πάμε. Δουλειά του Ταρβανίδη. Ναι. Τούτο εδώ είναι. Εδώ ναι. Έμενε ο γέρος Σακούλα. Α, ναι. Εδώ. Από κάτι δεν ήταν του καλόγερου, του Μιχάλη. Ναι. Και εδώ το τσουκάλικο είναι, αλλά δεν ξέρω ποιά είναι. Ναι. Εδώ έμενε παλιά ο γέρο Μεσκίνης. Ο Μεσκίνης. Ναι. Εδώ πέρα τι ήταν τούτο εδώ. Εδώ το γνώρισα έτσι εγώ. Ναι. Εδώ ήταν του Ηρακλή του Ψηλή. Ναι. Του Τσουτσουνέρι, το δίπλα. Μέχρι εκεί κατά τα πάμε. Ωραία. Εδώ ήταν του Θερμενού. Ναι. Του Σίγκα. Ναι. Το σκολείο. Ναι. Τη σχέση της συγχωρεμένης της Μαντελιός. Ναι. Του Περδίκια. Κατσιγιώργικο, ναι. Συμπεθέρμου, της Δρένα Αθήνα. Ναι. Το άλλο είναι του Γιουγή, το άλλο είναι του Μανώλη που ήταν ο Χούρνος. Εδώ ήταν, θυμάσαι παλιά, το παλιό καφενείο που λέγανε του Μπενέτο. Ναι. Που το είχε να κάνει στον Μπενέτο. Ναι, ναι. Εδώ έμενε ο Λέγκας, τώρα το είχε μεγάλη σωρή. Και εδώ ήταν. Εδώ ήταν του Κανέρι, τούτο είναι του Μπελή, παλιά εδώ είχε ένα φούρνο. Ποιανού ήταν αυτός ο φούρνος που είχε εδώ. Της Κλώσσινας. Της Κλώσσινας. Και τούτο ήταν του... Και τούτο ήταν το Ακρόπολης, το καφενείο του Τσούμπο. Ναι. Και το γωνιακό καφενείο ήταν παλιά, ήταν του Κουκουνί. Έτσι απάφερε το παιδί να βγάλουμε τις να σου δείξω τη φωτογραφία. Ναι. Περίμενε εδώ. Και πες μου πάλι για το φούρνο εδώ πιανού, ποιος το έχει τώρα. Ο Άγγελος είναι εδώ. Α.
Άμα να το πούμε να σε ανοίξει. Ναι, να το. Άμα. Εχθές το βράδυ τον είδα εδώ. Εντάξει, πειράζει. Φαίνεται όμως ότι βλέπεις το. Ναι. Εντάξει. Περιμένω εδώ. Εδώ είναι ο πατέρας μου φαντάρος. Μιχάλη Τσουκάλας, αλλά έχει φάει γρασία. Ναι. Και εδώ είναι η γιαγιά μου η Άννα. Η Αναστάση να που λένε. Το χωριό εδώ. Ναι. Εδώ είναι η μάνα μου, καλά δείτε εδώ. Εντάξει, είναι. Πάρε μου ο Γιώργης, η μάνα μου και είναι ο αδερφός του Νικόλης. Ωραία. Εδώ είμαι εγώ, η μάνα μου και στη μέση είμαι εγώ. Ωραία, πολύ ωραία. Στον πατέρα. Ναι. Τώρα τι κάνουμε. Α, άκου. Αυτός είναι ο πάπος μου Νικολής και η γιαγιά μου Δεσποινού. Ο γέρο Μερακλής που λένε. Ναι. Έλα. Εντάξει. Εντάξει. Εδώ. Η μάνα μου και ο πατέρα. Εδώ είναι η θεία μου Καλλιόπη και η κόρη της. Δηλαδή τώρα είναι τώρα. Να είναι η ίδια. Ναι. Για να. Πώς τη λένε. Μαρκέλα. Και παλιές άλλες δεν έχω. Ωραία. Με μια χαρά είναι. Να τις φυλάξεις, να τις φυλάζεις. Άμα βρω άλλες. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Ναι. Πολύ ωραία. Δεν τις παίρνει. Είναι πολλές. Ναι. Αλλά για να το βρίσκεις, δηλαδή. Μερακλής, ο Μερακλής. Ναι. Μιλάμε για το μερολόι, τι είναι. Ναι. Είχες πέντε κατσίκια εσύ, πέντε εγώ, δύο ένας, δύο, τρία ο άλλος. Τα μαζεύαμε. Και κάθε μέρα, δηλαδή μια μέρα, πήγαινα σήμερα εγώ, αύριο θα πας εσύ, μεθαύριο θα πάει ο άλλος. Δηλαδή κάθε μέρα αλλάζανε και το λέγαμε μερολόι. Είχε, πόσες να σου πω, 200-300 κατσίκες, εκτός τα πρόβατα. Ναι. Και γινόταν το μερολόι, δηλαδή αυτό το λέγαμε μερολόι εμείς. Που περνάτε σειρά. Ναι. Την άνοιξη πήγαινα να πάνω. Ναι. Αμανί. Το χειμώνα, άμα ήταν δύσκολο στον καιρό, τα κατέβαζαν κάτω. Κατάλαβες. Πιο χαμηλά που δεν είχε πολύ κρύο. Πήγες κι εσύ. Πήγες μερολόι, έκανες μερολόι. Ναι. Και εγώ έκανα μερολόι και αδερφός μου έκανε μερολόι. Ναι. Ναι. Άνοιξη και χειμώνα. Άνοιξη και χειμώνα. Μη συζητάς. Το λεγόμενο μερολόι. Και θα πηγαίναμε εδώ στο Μακλαβά ή εδώ κάτω στο Μιχάλη Μικελιά που είναι τη Λαπερούδη μας εκεί. Μαζευόντουσαν όλα, τα ρολούσαμε, τα πήγαμε, τα βόσκαμε και το βράδυ γυρίζαμε.
Το Παραγουέ, το Παραλόι. Αλλά έχει πολλά κατσί. Ναι. Στο ψάρι. Α, ναι. Είχε βαρκούλα και βάρκα. Όχι, όχι. Πηγαίναμε στα βράχη. Με τα πόδια από εδώ, σκοτώμε 4-5 ώρα το πρωί. Ναι. Να πάμε, να βρούμε μαμούνες, γαρίδες, ξέρω εγώ τι, καβουράκια και να πιάσουμε να ψαρεύουμε. Αλλά εδώ δεν σήκει και ψάρια. Με τα καλάμια. Με τα καλάμια, όχι τα αγοραστά. Ναι, ναι, ναι. Τα καλάμια τα... Ναι, τα κανονικά από... Και πιάνω. Καράγια πιάνω. Εντάξει, όχι λοιπόν. Δηλαδή, μπορείς να πλάξεις το φαΐ της ημέρας σου, κανένα χωριό, καμιά παντελίδα, κανένα καβουράκι, ναι. Τα ψαράκια, κάναμε κανένα χωχλιοπύλαχο. Καλό γι' αυτό. Ναι. Απλά πράγματα. Απλά πράγματα. Εν τω μεταξύ, παλιά είχε και αυτά που είχε. Τώρα, γιατί εγώ πήγα στο ψάρεμα και ήμουν λάτρης του. Δηλαδή, μιλάμε πυροφάνε τη νύχτα, που είναι πολύ πιο δύσκολο. Ναι. Μια λάμπα του λίγου, ξέρεις. Ένα καμάτι, πάνω κάτω τα βράγια, μες τα λακκοστάματα. Και γινόταν, δηλαδή, έβγαζε σφάι. Ναι. Λέμε για πυροφάνη, τι είναι αυτό. Έχει. Οι ανθρώποι παλιά πηγαίνανε με τα λάσινα τα αυτοκινήτου. Θυμάστε τον Μιχάλη Γλώσσο. Με έκανε τα παπούτσια, αυτά τα περισσέματα. Ναι. Που έχουν βγάλει τα λάσινα των αυτοκινήτων και βάζει τους πάντους από κάτω. Ναι. Να γίνουν τους άνθρωποι μέσα στην μουτσούρα. Είχαν βγει μετά οι λάμπες. Τα λουξ. Ναι. Με πετρέλαιο. Με τον αμίαντο. Και πήγαινα με αυτό το σύστημα και έβγαζα και ψαράκια. Το βράδυ. Το βράδυ. Ωραία. Χωρίς φεγγάρι. Και να είναι και πολύ να τσάγγειλα από τώρα. Να βλέπεις και μπροστά σου. Ναι, με φλόγα το περιφάνι. Μετά βγήκα το πετρελαίο, τα λουξ. Ναι, ναι, ναι. Αλλά παλιά αυτοί, οι ανθρώποι αυτοί, ναι. Με το ελάστιχο, με φλόγα. Είπες ότι γινόσουν αμαύρος γιατί ήτανε από... Απ' τα λάστιχα, απ' τα λάστιχα, ναι. Μα... Η μούρηση τα ρούχα σε όλα μαύρα. Η φλόγα, δηλαδή. Λιχνάρια. Δεν είχαν φώτα, ναι. Τις λάμπες, τα λιχνάρια, ναι. Λοιπόν, μετά τα φανάρια, το να βγεις από εδώ, να πας σε ένα άλλο σπίτι, ούτε φακούς είχαμε. Ναι. Έπαιρνες αυτό το τσάκι ένα ταυλό, αναμένο, και τον έκανες έτσι απάνω κάτω, και έφεγγες και πήγαινες σε άλλο σπίτι. Αυτή ήταν η ζωή. Ναι. Έλα να σου δείξω τη λάπα του Λουξ που σου λέω. Το λούς. Ωραία. Πάρε το καπάκι από πάνω και ένα καπάκι από πάνω, κατάλαβε. Όχι, ένα καπάκι από πάνω. Ναι. Ρίχνει το φως κάτω, κατάλαβε. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι το λούς. Και βαρύ πράγμα. Ναι. Πετρελαίο είναι. Μα έχει και την εταιρεία εδώ που... Αυτό πάω στον πυροβάνη, κατάλαβες. Ναι. Πω, πω. Από τη Γερμανία, λέει. Παράγματι.
Τούτο το πράγμα. Ναι. Είναι για τα πισίνια. Α, να τα ανοίγει. Ναι, τα ανοίγει, κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Τα τσιπούρια εδώ. Τα είναι παμπάλαια. Ναι, για, και γιατί τα μεταχειριζόταν αυτά. Ζήγια ήτανε. Ναι. Κατάλαβες, τούτα δεν είναι όμως γυάλισμα. Κατάλαβες. Ναι, ναι, ναι. Δεν με γράφουνε τίποτα. Γράφουνε, αλλά θέλουν να τα γυαλίσεις. Ωραία. Παλιά. Αλλά και ξύλο, κατάλαβες. Ναι, ναι, για τα χταπόδια. Για τα χταπόδια και για τα ψάρι. Ωραία. Τώρα. Και αυτά ζύγια είναι. Ναι. Παλιά. Ναι, ναι, ναι. Δεν θα τα θυμάσαι. Πω, καλή πράγματα. Γράφω να πάμε, πώς θα γίνει, δεν πρέπει να μισό κύριο. Ναι, βλέπω κάτι εδώ. Από κάτω έχουμε ολίβι, βλέπεις. Ναι, ναι, ναι. Για να δω. Α, τι γράφει εδώ πάνω. Α, τι γράφει, έλα, τι γράφει. Αυτά θα τα γυαλίσω κάποια στιγμή. Δεν ξαναβρίσκονται οι ίδια πράγματα. Πρόσεχε. Ωραία.